Άλλο ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με την ονομασία Κάρμελ πρόκειται να χτυπήσει τη χώρα μας το Σαββατοκύριακο, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να κάνει λόγο για ραγδαία επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τις χιονοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους. Στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα θα έχουμε ιδιοφάνεια με πρόσκληση νεφιά, αλλά πλιακάδες, αλλά αισθητό κρύο, γιατί η θερμοκρασία θα πέσει κατά 6 με 8 βαθμούς και έτσι οι μέγιστες τιμές στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσουν τους 7 με 8 βαθμούς. Περιμένουμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο το οποίο θα απασχολήσει γενικότερα περιοχές νοτιότερα της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά επειδή επηρεάζει το Βόρειο Αιγαίο με χιονοπτώσεις, ίσως έχουμε θέματα στα δύο πόδια καθόμενα στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται πως θα περάσει ξυστά από την Κεντρική Μακεδονία όσον αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς λίγες θα είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία, ενώ ίσως υπάρξουν ασθενείς χιονοπτώσεις σε Ημαθία και Πέλα, κυρίως στα ορεινά. Θα επηρεαστεί κυρίως η περιοχή της Χαλκιδικής το Σάββατο και η περιοχή της Πιερίας, με συννεφιά, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Οι υπόλοιπες περιοχές γενικά θα έχουν λιακάδα, ίσως στα ορεινά των περιοχών εδώ της Ημαθίας και Πέλλας να έχουμε κάποια πρόσκαιρη συννεφιά και ίσως λίγες ασθενείς χιονοπτώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή να δείξουμε βραδινές ώρες για παγετό ή νωρίς το πρωί, γιατί η θερμοκρασία, παρόλο που δεν μας δίνει πολλές χιονοπτώσεις στην Κεντρική Μακεδονία, θα είναι χαμηλή, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αναμένουμε μετά τις μέρες των Χριστουγέννων πάλι χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι μας ενημέρωσαν, επειδή την άλλη εβδομάδα θα πάμε προς Χριστούγεννα. Θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και αναμένουμε για τα νέα καιρικά. Ωστόσο, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι, με το κρύο να είναι τσουχτερό, ενώ αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο θα πέσει έως και τους μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Και παγετό. Τοπικά στη Βόρεια Ελλάδα στους μείον 3 με μείον 4 η ελάχιστη τη νύχτα, κυρίως στα υπηρετικά και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία οι χαμηλότερες τιμές, με τις μέγιστες στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε όμως ενισχυμένους ανέμους, το Βαρδάρι θα φτάνει τα 6 μποφόρ και αυτό θα κάνει εντονότερη την αίσθηση του κρύου. Ήδη η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα και από εντολή του Περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα, έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας και επιφυλακής. Βάσει του σχεδιασμού της, έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Θα έχουμε και τα 100 μηχανήματα που είναι σε ετοιμότητα. Ήδη από σήμερα ξεκινάμε μια επιφυλακή. Οι αποθήκες περιφέρειας αυτή τη στιγμή είναι περίπου 6.500 τόνους αλάτι, μετά και το τελευταίο καιρικό που μας απασχόλησε πριν 3 μέρες, 4. Οπότε η ετοιμότητά μας είναι στο 100%. Μάλιστα, εφιστάται η προσοχή σε πεζούς και οδηγούς, αφού ο παγετός είναι ικανός να επιφέρει αρκετά προβλήματα στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και γενικά τις μετακινήσεις, ενώ συνιστάται στους οδηγούς σε περιοχές που θα πληγούν από καταιγίδες να αποφεύγουν να περνούν από τις Ιρλανδικές διαβάσεις ή από ρέματα, για να μην κινδυνεύσουν να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά. Αν και εφόσον υπάρχει σημείο το οποίο υπάρχει νερό παγωμένο, αναγκαστικά να προσέχουμε να βαδίζουμε βλέποντας κάτω το πεζοδρόμιο τις συνθήκες που επικρατούν, αν υπάρχει κάποιο νερό ή οτιδήποτε άλλο το οποίο έχει παγώσει νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, με χαμηλές ταχύτητες οπωσδήποτε, και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των υψηλότερων περιοχών στη Θεσσαλονίκη ή σε άλλες πόλεις ή ελληνικές περιοχές, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τις αλυσίδες στο χυμά τους και με τις υποδείξεις τροχές να τις φοράν. Και θα αντιλαμβάνονται αυτοί ότι υπάρχει πρόβλημα ληστηριότητας, αναγκαστικά να βάζουν αλυσίδες, χιονολάστια, οτιδήποτε άλλο μπορούν, έτσι ώστε να πάνε με ασφάλεια στον προορισμό τους. Η κακοκαιρία Κάρμελ αναμένεται να εξασθενήσει από το απόγευμα της Κυριακής, όμως άπαντες πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για να μην υπάρξουν απρόοπτα όσο και δυσάρεστες εξελίξεις.